Καλησπέρα και από μένα. ευχαριστώ πολύ την τη τιμητική πρόσκληση από την εργονομική Επιτροπή τη Ελληνική Εταιρεία Μελέτη Μεταβολισμού των Οστών να συμμετέχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα για το σύνδρομο ευπάθεια των ηλικιωμένων. Όπω αυτό αναγνώσκεται από διάφορε ειδικότητε, όπω μα είπε και ο κύριο Πρόεδρο, ο κύριο Κοσμίδη ξεκινώντας λοιπόν κάποια γενικά εισαγωγικά σημεία, είναι γνωστό ότι με την πάροδο της ηλικία έχουμε αυτήν την αναμενόμενη, θα έλεγε κανείς, αλλά και με σταδιακή εξέλιξη έκπτωση των φυσιολογικών λειτουργιών και παραμέτρων. Και αυτό συμβαίνει τόσο σε μακροκυταρικό επίπεδο, με τον χρόνο αντίδραση στις διάφορες λειτουργίες, στις γνωστικές λειτουργίες, την ταχύτητα αγωγής των νεύρων και τη μυϊκή ισχύ, αλλά και σε μικροκυταρικό επίπεδο, με διαταραχές των ορμονών, με ε, μείωση της ίνσουμνης ευαισθησίας, ε, διάρκεια, μεγάλη διάρκεια φλεγμονής και διάφορους οξυδοτικούς παράγοντες σε κυταρικό επίπεδο. Έχει δειχθεί παράλληλα ότι η έκτωση αυτή, η προϊούς αυτή εξέλιξη μάλλον στην έκπτωση των φυσιολογικών λειτουργιών, επηρεάζεται πάρα πολύ σημαντικά και από περιβαλλοντικούς παράγοντες και από άλλα συνοδάνω σήματα. Αργεί λίγο να γίνει διαφάνειά μου, δεν ξέρω αν είναι κάτι που φταίω εγώ γι' αυτό. Ε, αναφορικά με τους μηχανισμούς γύρανσης, να σας πω ότι οι περισσότεροι είναι πολύ σάγνωστοι. Ωστόσο, ξέρουμε ότι συμμετέχει η συνσόρευση διάφορων βιοχημικών μεταβολών και μεταβολητών, που τελικά παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των εγκλωτιδίων, των πρωτεϊνών και των λιμπιδίων των μεδρανών, με την ενζηματική γλυκοζηλίωση, ενζηματική γλυκοζηλίωση, οξείδωση ελευθέρων ριζών οξυγόνου και συσσόρευση σε κυταρικό επίπεδο ελευθέρων ριζών οξυγόνου, κάποιε επιγενετικέ μεταβολέ, όπω η μεθυλίωση του DNA και η ακετηλίωση των τα οποία έχουν ω τελικό αποτέλεσμα από τη μια τα καλώ διαφοροποιημένα όρημα κύτταρα να δυνατούν να ανταπεξέλθουν στο λειτουργικό του ρόλο, και από την άλλη τα αρχαίγωνα πολυδύναμα κύτταρα και αυτά να δυνατούν να μπορούν να, επαναρθώ, να επανορθώνουν τι διάφορε διάφορες βλάβες. Αν θελήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια... Ε, να συνοψίσουμε όλα αυτά που ξέρουμε για το σύνδρομο ευπάθειας, είναι ότι οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να οφείλονται στη σαρκοπενία και στην ελάττωση τη μυϊκής μάζας, την απώλεια του βάρους, την ελαττωμένη μυϊκή ισχύ και αντοχή, επιβράδυση των κινήσεων και της λειτουργικότητας, διαταραχή ισορροπίας, ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα, ευπαθείς γνωστικές λειτουργίες, και ευπάθεια, γενικά ευαισθησία έναντι των στρεσογόνων ρεθισμάτων. Συνεπώς, ο ορισμός για την αξιολόγηση του κλινικού συνδρόμου αφορά τόσο υποκειμενικά όσο και αντικειμενικά ευρήματα, όπως η απώλεια βάρους, η αδυναμία, η εξουθένωση, η ελαττωμένη ταχύτητα βάδισης και τελικά η ελαττωμένη δραστηριότητα. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, όπως αναφέραμε, είναι πολύ άγνωστοι, αλλά φαίνονται ότι καταλήγουν σε κάποια σημεία. Έτσι λοιπόν, εκτό από τα πρωτοπαθή αίτια, που είναι οι ηλικιακέ μοριακέ μεταβολέ και κάποια γενετική ενδεχομένω προδιάθεση, έχουμε και τα δευτεροπαθή αίτια, που δεν είναι άλλα από τα θηνοδάνω σήματα, όπω η κατάθλιψη, καρκίνο, χρόνια φλεγμονή, καρδιακή ανεπάρκεια, που εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα στου ηλικιωμένου. Αυτά λοιπόν προκαλούν τη διαταραχή στην ενωσιακή λειτουργία και ταυτόχρονα διαταραχή στην έμβρονο-ενδοκρινική λειτουργία, με αποτέλεσμα τη αρκοπαινία, που είναι το άθροισμα ουσιαστικά η συνισταμένη τη ελαττωμένη μυϊκή μάζα και ελαττωμένη μυϊκή ισχύω και τελικά στο κλινικό σύνδρομο εξασθένηση. Είναι γνωστό από πολύ παλιά από τι πρώτε καλέ μελέτε που είχαν γίνει για το σύνδρομο ευπάθεια, ότι αυτή η ελάττωση τη μυϊκής μάζα που συμβαίνει με την, αύτιση, με την πάροδο τη ηλικία σχετίζεται ουσιαστικά και με την αύξηση του σωματικού λίπους. Τη σύνθεση δηλαδή του σώματος, η σύνθεση του σώματο αλλάζει. Και αυτό είναι εμφανέ ουσιαστικά και από διάφορε φωτογραφίε και σε, ηλεκτρονικά μικροσκόπια από. Ε, από αθλητές όπου μπορεί, αθλητές διαφόρων ηλικιακών ομάδων που μπορεί να έχουν την ίδια ένταση και τις ίδιες ώρες προπόνησης. Ωστόσο, η διαφορετική βιολογική ηλικία αποτυπώνεται ουσιαστικά στη σύσταση του μυϊκού ιστού και αυτό βέβαια έχει τις συνέπειές του στην διάφορες αθλητικές και μη επιδόσεις και αποδόσεις. Εν κατακλείδη, λοιπόν, αν θέλουμε να συνοψίσουμε, η απώλεια τη θημική μάζα που λαμβάνει η χώρα κατά τη γύραση, σχετίζεται βέβαια με την ελάττωση τη θημική ισχύω, παρατηρείται πολύ σημαντική ελάττωση τη θημική ισχύω μεταξύ 50 και 70 ετών, κυρίως λόγω τη εκλεκτική απώλεια των εινών τύπου 2. Θυμίζω ότι οι μυϊκέ είναι τύπου 2 είναι οι μυϊκέ σύνεφοι τη ταχεία συστολή, δηλαδή αυτέ που είναι σε μεγαλύτερη σε, με, σε μέγεθο και παράγουν γρηγορότερα μεγάλο έργο. Αυτές λοιπόν έχουμε, σε αυτές τις μήκες σύνες έχουμε μείωση την, με τη γύρανση. Η απώλεια λοιπόν αυτή της μήκης ισχύου είναι ακόμα μεγαλύτερη μετά τα 70 έτη και οδηγεί σε διαταραχή των καθημερινών φυσιολογικών λειτουργιών όπως η έγερση από καρέκλα, η διατήρηση ενός σταθερού βηματισμού, η χρησιμοποίηση της σκάλας και η διατήρηση της ισορροπίας. Αυτό και σε συνέπεια τελικά ο ηλικιωμένο ασθενή να εμφανίζει έλλειψη αυτονομία, κατάθλιψη και ενδεχομένω και κατάγματα από Ένα πολύ κριτικό σημείο στην προσέγγιση ουσιαστικά των ενδοκρινικών δυσλειτουργιών στη γύρανση είναι η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στι παθεί, στι ενδοκρινικέ δυσλειτουργίε που είναι εξαρτώμενε από το γύρα και σε αυτέ που εξαρτώνται από μια υποκείμενη ενδοκρινολογική νόσο. Είναι γνωστό ότι με τη γύρανση έχουμε ενδοκρινικές μεταβολές που αφορούν κυρίως δύο άξονες. Είναι ο άξονας του ναι, υποθαλάμου, υπόφυσης και γονάδων, έχουμε μηνόπαυση λοιπόν, και ανδρόπαυση, αλλά και ο άξονας της ευκαιρική ορμόνης. Παράλληλα, όμω, έχουμε και διαταραχέ στην ομοιοστασία γλυκόζη και τη Ισουλήνη και έτσι σχεδόν το 40% των ατόμων μεταξύ 65 και 75 αλλά και το 50% των ατόμων άνω των 80 ετών έχουν διαταραχή στην ανοχή τη γλυκόζη. Και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι ένα αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό, αλλά παράλληλα και ένα επιβαρυντικό παράγοντα. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν ασθενεί, μέσω αυτή τη σχετική υπερινσουλινεμία και λάτωση τη ινσουλινευαισθησία, μπορούν να εμφανίζουν πιο συχνά ζαχαρόδιαβήτη διαβήτη, ενώ παράλληλα έχουμε και λάτωση των επιπέδων λεπτήνη που μπορεί να προκαλέσει παχυσαρκία. Αναφορικά με, την άξο, με τον άξονα των, 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 της θεωρητικής λειτουργίας θυμίζω αρχικά ότι όπως όλες οι ορμόνες έτσι και οι θεωρητικές ορμόνες έχουν ένα ε, έχουν ένα διπλό, δι, το, διπλό επίπεδο ουσιαστικά ρύθμιση, που είναι ο υποθάλαμο αλλά και η υπόφυση. Οι περιφερικέ ορμόνε στη συνέχεια που παράγονται από το θηροειδή δρούν τόσο στην υπόφυση και στον υποθάλαμο για την αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση. Και στου ηλικιωμένου αυτή η ομοιοστασία διαταράσσεται. Έχουμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό υποθωριτισμού και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό υποκλινικού υποθωριτισμού στου ηλικιωμένου. Ενώ παράλληλα φαίνεται να υπάρχει μια μειωμένη περιφερική μετατροπή τη ταφ 4 σε ταφ 3 που ουσιαστικά είναι η λειτουργική ορμόνη, κυρίω δραστική ορμόνη. Αυτέ, βέβαια, οι λειτουργικέ διαταραχές δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνουν κάτι κλινικά και ούτε ότι υπάρχουν ωφέλη από τη θεραπεία υποκατάσταση μετά αυτρία. Ένα ακόμα άξονα, όπω είπαμε, η αυξητική ορμόνη. Ο άξονα τη αυξητική ορμόνη δημιουργεί πρόβλημα, ε, υπάρχει πρόβλημα κατά την γύρανση. Και εδώ, βέβαια, η αυξητική ορμόνη ε, ρυθμίζεται σε δύο επίπεδα. Ο ένα είναι η υπόφυση και ο υποθάλαμο. Και στη συνέχεια, από το ύπαρο που παράγεται το τελικό προϊόν, που είναι ο ισουλυνόμορφο αυξητικό παράγοντα 1. Στι περιπτώσει λοιπόν των ηλικιωμένων, φαίνεται ότι έχουμε τη λεγόμενη σωματόπαυση. Τι είναι ακριβώ αυτό όμω, ταιριάζει σαν όρο με την ανδρόπαυση και την εμινόπαυση. Ε, σαν ορισμό, λοιπόν, έχουμε αυτέ τι μεταβολέ τη σωματική σύνθεση του μεταβολισμού, τη γύρανση, που μοιάζουν με τι συνθήκε ανεπάρκεια τη αυξητική ορμόνη. Ε, ο μηχανισμό περιλαμβάνει την ελάττωση των επιπέδων του IGF-1 και άθικτη, ενώ παράλληλα είναι άθικτη έκρηση της αυξητικής ορμόνης και λάτωση της έκρησης της ορμόνης που ουσιαστικά επάγει τον άξονα υποθάλωμα υπόφυσης. Φαίνεται όμως ότι ολογικά μπορεί να είναι αυτό μια φυσιολογική προσαρμογή κατά τη γύρανση. Και έτσι πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι σε ε, υπερήλικες υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με την ανεπάγεια της αυξητικής ορμόνης ή με την αντίσταση στη δράση της αυξητικής ορμόνης. Πολύ συχνές επίσης είναι και οι διαταραχές στην ομοιοστασία του ύδατος και των ηλεκτρονικών. Και αυτό δημιουργεί ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στην αφυδάτωση των ηλικιωμένων ασθενών, πράγμα που οφείλεται τόσο στην ελαττωμένη νεφερική απάντηση της βαζοπρεσίνης, που είναι αντιδιορητική ορμόνη, όσο και ελάττωση της δίψας. Ενώ πολλές φορές μπορούμε να δούμε το παράδοξο να έχουμε ταυτόχρονα και υπονατριεμία και αφυδάτωση σε ηλικιωμένους ασθενεί. και είναι κάτι που οι συνάδελφοι παθολόγηση κλινικέ το βλέπουμε συχνά. Από του υπόλοιπου άξονε υπάρχει μια σοβαρή διαταραχή τη φλοιοεπινευρυδιακή λειτουργία, όπου οι περιλίκε ασθενεί έχουν μια αυξημένη, αρκετά αυξημένη 24 ώρη έκρηση τη κορτιζόλη, υψηλότερε νυχτερινέ συγκεντρώσει κορτιζόλη και τελικά παρατεταμένη απάντηση στο στρες. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ανεπηρέαστη η οξύ απάντηση σε καταστάσεις στρες. Έχουμε όμως τα χρόνια προβλήματα, όπως είναι η υπνία, η πτωχή μνήμη και η μείωση σταδιακά της μνήμης, κυρίω στις γυναίκες, η οστεοπόρωση για τα κατάγματα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ε, από τον φλοιό των επινεφριδίων επίση μπορούμε να έχουμε μείωση τη αλδοστερόνη και αλλατωμένη έκρηση τη ρενίνης, έναν δηλαδή σχετικό υπεραλδοστερονισμό ή έναν λειτουργικό υπεραλδοστερονισμό που τελικά μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση τη αρτηριακής πίεση στου ηλικιωμένου ασθενεί, ιδιαίτερα αυτού που πάσχουν από μια ιδιοπαθή υπέρταση. Ενώ από τα επινεφρίδια έχουμε επίση μείωση και των επινεφρυδιακών ανδρογόνων. Έτσι λοιπόν, στη λεγόμενη ανδρόπαφη συμμετέχει η μείωση όχι μόνο τη θεστοστερόνη, αλλά και η μείωση των επινεφρυδιακών ανδρογόνων, όπω είναι η δεδροπενδροστερόνη και η ΔΕΛΤΑ4 ανδροστενεδιόνη. Η ανδρόπαυση λοιπόν αφορά ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών μετά την ηλικία των 65 ετών, χωρί όμω να υπάρχουν ξεκάθαρε κλινικέ συνέπειε. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να συγχαίρεται και δεν είναι ισοδύναμη με την εμινόπαυση. Και ο λόγο ο απλό είναι ότι εμφανίζεται σε μια ηλικία μεγάλη, η οποία η, εξέλιξη του όμω είναι πάρα πολύ βαθμιαία και σταδιακή. Ενώ σε αντίθεση με την εμινόπαυση, όπου οι γυναίκε από μια ηλικία και έπειτα έχουν ολοκληρωτική και απόλυτη απουσία των ιστρογόνων. Εδώ λοιπόν στην ανδρόπαυση υπάρχει παραγωγή σπέρματο σταθερή και την ηλικία των 70 ετών, ενώ μετά μειώνεται κατά το 50% ως και τα 90 έτη. Σε αυτό νομίζω μάλλον ε, η φύση πρίκησε καλύτερα τον ανδρικό πληθυσμό. Ωστόσο, τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης που συμβαίνουν και αυτή η σταδιακή μείωση που ε, γίνεται με την πάροδο της ηλικία έχει συσχετιστεί και με αυξημένη θνησιμότητα. Ένας ακόμα άξονας που πάσχει στους υπερελίκες ασθενείς είναι αυτός της ομοιοστασίας του ασβεστίου γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον οστικό μεταβολισμό ότι ε, ο κύριος παράγοντας που ουσιαστικά ρυθμίζει το ασβέσιο στο σώμα είναι η παραφορμόνη. Έτσι λοιπόν τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου θα αυξήσουμε τελικά την παραγωγή της παραφορμόνης από του παραθροειδείς αδένες η οποία στη συνέχεια θα αυξήσει την οστική απορρόφηση από τα κόκαλα, θα απελευθερωθεί το ασβέστιο και το φωσφόρο ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσει την εφρική επαναρρόφηση του ασβεστίου που την ενδιαφέρει και την εχθρική απέκριση του φωσφόρου που δεν την ενδιαφέρει ώστε να έχουμε μια ισορροπία. Και παράλληλα ε, να έχουμε ένα φυσιολογικό αδέστιο μαζί με την αύξηση της εντερικής απορρόφησης μέσω αύξηση ουσιαστικά παραγωγής της καλσιτριόλης από την ενεργοποίηση της 1α υδροξυλάσης τους νεφρούς. στους νεφρούς. Στου ηλικιωμένου λοιπόν ασθενεί, φαίνεται ότι έχουμε μια ήπια αύξηση τη παραθορμόνη σε σχέση με νεότερε ηλικίε, ενώ υπάρχει μια ήπια σοβαρή ανεπάρκεια τη βιταμίνη D. Αυτό έχει ω συνέπεια να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά οστομαλακία, οστεοπόρωση και πτώσει ή και κατάγματα και γι' αυτό να χρειάζεται συχνά συμπληρωματική χορήγηση συμπληρωμα συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D, Ξέρουμε πολύ καλά ποιε είναι οι ανάγκε. Έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ από, από τα συνέδριά μα πόσο ποιε είναι οι ανάγκε για ε, μιλιγκράμμ ασβεστίου και βιταμίνη Δ στου ηλικιωμένου ασθενεί, αλλά και σε διάφορε ηλικιακέ ομάδε. Οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να συμπληρώσουμε το κενό. Αναφορικά τώρα με την υπόλοιπη αντιμετώπιση των ενδοκρινικών δυσλειτουργιών που συμμετέχουν σε ένα σύνδρομο ευπάθεια στου ηλικιωμένου Χωρίζοντα σε φαρμακευτικούς και σε μη φαρμακευτικούς παράγοντες. Να σας πω όμως από τώρα ότι τα αποτελέσματα είναι μάλλον απογοητευτικά. Μάλλον δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να αναστείλουμε ουσιαστικά τη φυσιολογική διαδικασία της γύρανσης. Ας πάμε όμως στους μη φαρμακευτικούς παράγοντες, να τους ζούμε με λεπτομέρεια. Φαίνεται ότι η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα σε εξασθενισμένους ασθενείς και μάλιστα φαίνεται ότι οι παρεμβάσει συνδυασμού άσκησης και φαρμάκων δεν έχουν κάποια επιπλέον αποτελεσματικότητα. Ενώ συζητείται έντονα τελευταία και ιδιαίτερα σε γυριατρικά συνέδρια, αν έχει νόημα η χορήγηση συμπληρωμάτων σε υπερήλικε ασθενεί, οι οποίοι όμω υφίστανται και έχουν ένα συστηματικό πρόγραμμα άσκηση. Επίσης, η παρέμβαση αποκατάσταση μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη στου σωματικά εξασθενημένου ασθενεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που, που ακολουθούνται στην φυσική ιατρική αποκατάσταση, που μπορούν να ελαττώσουν να παρεμποδίσουν την εξέλιξη μια αναπηρία, ενώ φαίνεται να είναι λιγότερο ευεργετική σε συγκεκριμένου ασθενεί, δηλαδή σε ασθενεί που έχουν διαταραχέ τη αντίληψη. Οπότε ενδεχομένω να υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία όπου μπορεί ο γιατρό τελικά να παρέμβει. Αναφορικά με του φαρμακευτικού παράγοντε, έχουν γίνει πολλέ μελέτε σχετικά με τα τη ακριταγωγά τη αυξητική ορμόνη, τα οποία προτιμώνται σε σχέση με την αυξητική ορμόνη, ακριβώ γιατί είναι η άθικτη ικανότητα τη υπόφηση για έκρηση αυξητική ορμόνη. Ε, αυτά έχουν ω αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων του IGF-1, που είναι το τελικό παραγόμενο προϊόν. Υπάρχουν περιορισμοί στη θεραπεία κυρίως λόγω για ταραχής της ανοχής και της κατακράτησης υγρών. Και δεν φαίνεται το βασικό, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική βελτίωση στη λειτουργικότητα των ασθενών. Επίσης, έχει γίνει, έχουν γίνει αρκετές μελέτες με την χορήγηση τεστοστερώνης και επινεφρυδιακών ανδρογόνων σε υπερήλικες ασθενείς, με στόχο την αύξηση της μυϊκής μάζας και της μυϊκής ισχύως, την βελτίωση της οστικής πυκνότητας και γενικά της ποιότητας ζωής με τι ανεπιθύμητε δράσει που ξέρουμε, τόσο στου υπερήλικε όσο και στου νεαρού μα ασθενεί, με την καλοή υπετροφία μπροστά του, καρκίνο μπροστά του ή πολυκυταρεμία. Δεν φαίνεται λοιπόν να υπάρχει το ανάλογο όφελος όφελο από τη χορήγηση των ε, πνευριδιακών ή τη θεσοστερόνη, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα σκευάσματα, ενώ γίνονται αρκετέ μελέτε για σχεδιασμό νεότερων θεραπευτικών παραγόντων που έχουν μια φαν-βάση τα ανδρογόνα, από τα οποία μπορούν να εκλείψουν κάποιες, κάποιες από τις ανεπιθύμητες δράσεις που έχει η κλασική ορμονική υποκατάσταση στην ανδρογόνα. Ξέρουμε, για παράδειγμα, όπω είπαμε και πριν, ότι η στερόνη αυξάνει σημαντικά τη μυϊκή μάζα, ενώ παράλληλα μειώνει και την, το ποσοστό λίπους στο σώμα. Και επειδή ακριβώ αυτά τα δύο έχουν, έχουν κομβικό ρόλο στην αλλαγή της σύνθεσης του σώματος του ηλικιωμένους και τελικά συμμετέχουν στο σύνδρομο ευπάθειας. Γίνονται πολλές προσπάθειες με διάφορα νέα μόρια του συστερώνης γιατί για να υπάρχει δυνατότητα τελικά αυτή η ανεπάρκεια να μπορεί να υποκατασταθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι στατίνε ξέρουμε ότι είναι ένα φάρμακο που χορηγείται συχνά σε ηλικιωμένου για τα καρδιακά συμβάματα. Το αναφέρω γιατί είχαν δείξει πολλέ μελέτε ότι υπάρχουν πλειοτροπικέ δράσει και ενδεχομένω να μπορούσαν να βράσουν θετικά στο σύνδρομο εξασθένηση των ηλικιωμένων μέσω τη αντιφλεγμονώση δράση του. Ωστόσο, οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχουν αποτελέσματα εμφανή, τουλάχιστον στον σύνδρομο ευπάθεια, ενώ το μεγαλύτερο όφελος αυτό θα είναι το ότι προκύπτει από την ελάττωση των καρδιακών συμβαμάτων, όπως αυτό είναι αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν, αν θέλω να συνοψίσω όλα αυτά που είπα για τις ενδοκρινικές τις που συμβαίνουν στην κατά τη γύρανση και το πώς αυτές συμμετέχουν στο σύνδρομο ευπάθειας, θα ήθελα να αναφερθεί ξανά ότι είναι πολύ σημαντική η διαφορετική διάγνωση μεταξύ μιας ηλικιοεξαρτόμενης ενδοκρινικής δυσλειτουργίας και μιας νόσου εξαρτώμενη μεταβολής. Στο μεν πρώτο μπορεί να μην έχουμε τίποτα να κάνουμε ή τουλάχιστον ακόμα δεν έχουμε κάπως να παρέμβουμε. Ωστόσο, στο δεύτερο είναι σημαντικό να μην τα αποδίδουμε όλα σε μια ηλικιοεξαρτώμενη κατάσταση και είναι σημαντικό να μπορούμε να διαγιγνώσκουμε ενδοκρινολογικές παθήσεις σε υπερήλικες ασθενείς οι οποίες μπορούν να διορθωθούν. Η μόνο τεκμηρεμένη και σταθερή ενδοκρινική μεταβολή είναι η διαταραχή του άξονα υποθαλάμου υπόφαση οθηκών στι γυναίκε και όρθιων στου άνδρε, σε και ανδρόπαυση αντίστοιχα. Η ιστική βέβαια απάντηση στι μεταβολέ των ορμονών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλλο και την κατάσταση γενικά του ασθενούς που έχουμε απέναντί μας. Και ε, η τεκμηρίωση δεκρονικής μεταβολής δεν σημαίνει ότι θα οδηγήσει πάντα σε θεραπευτική παρέμβαση. Είναι όμως σημαντική να τεκμηριωθεί. Ενώ πολύ φοβούμαι ότι τα αποτελέσματα των θεραπείων, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ορμονικής υποκατάστασης, εγκυράσκοντας ασθενείς, δεν είναι αυτά που αναμέναμε. Ευχαριστώ πολύ.